Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη σήμερα και επιτέλους έχουμε Αριστονίκη στην Αριστοτρίτη. Και επιτέλους ήρθα. Εν και φταίς εσύ που δεν ήρθες, εγώ ήμουν άρρωστη. Δεν πειράζει. Ήταν η καιρή δύσκολη. Είχε λυδία, έλεγαν την καταιγίδα που ήταν. Δεν έπρεπε να τη λέω λυδία, έπρεπε να τη βγάλουν κανένα κυπριακό όνομα. Να ταιριάζει με την κατάσταση. Και στον καφέ σου, κόρη. Κάμε σου καφέ. Και ο καφέ σου. Δεν μπορούσα να την πω, ξέρω εγώ, Ταλού, Πινού, κάτι. Ποιος ονοματίζει τις καταιγίδες? Ξέρω εγώ ποιος ονοματίζει. Κάποιος ο οποίος του αρέσουν πολύ οι αρχαίοι Έλληνες. Ξέρεις, εγώ ξέρω άλλες καταιγίδες. Που λένε η καταιγίδα Τάδε. Που λένε το όνομα κάποιου ο οποίος προκαλεί αναστατώσεις. Καταιγίδα Μαρία, η καταιγίδα Κοστούλα, Γιαννούλα. Αυτό ξέρω. Είναι και αυτό. Λοιπόν, να κάνουμε έναν έκτακτον αυτή τη στιγμή. Και μετά θα πάμε γρήγορα να κάνουμε τα κανονικά μας, γιατί ο κόσμος σε θέλει. Ναι, θέλει. Ο κόσμος θέλησε. Θέλει με. Ναι. Okay. Και είναι ευκαιρία να σας πούμε σήμερα ότι θα κάνουμε το σεμινάριο στην Αθήνα 15 Μαρτίου Κυριακή, 3 με 7, κάπου στο κέντρο θα είναι, ακόμη δεν ξέρουμε πού ακριβώς, και θα είναι και η Αριστονίκη! Εγώ δεν πάω πουθενά χωρίς την κουμπάρα μου, την κολλητή μου. Επιτέλους, θα πάμε να δούμε και ένα θέατρο. Είμαι μπάκλα. Θυμάσαι που πήγαμε την άλλη φορά στο θέατρο? Θα είσαι εκείνη την εμπειρία? Όχι εκείνο, είναι το άλλο. Να πάμε να δούμε και θέατρο. Τι θέατρο θέλεις, θες κλασικό, θες μοντέρνο, τι θέλεις? Α, θα ζω, πού θα σε πάρω? Πού θα με πάρεις? Θα σε πάρω στο θέατρο του... που έχει ο φίλος μου, ο Χάρης ο Βορκάς. Στο θέατρο Χατζηχρίστου, να δούμε την παράσταση Ρος Ταυτάς. Μάλιστα. Θα είναι μέχρι τότε? Βεβαίως θα είναι. Θα μου πιάσω χάρη ένα τηλέφωνο και να μην είναι να μας την κάνει. Μάλιστα. Θα πάμε στο θέατρο. Θα το κάνει δικά μας. Κάτσε να κοιτάξω, κόρη. με το χάρη είμαστε φίλοι από τον υπηαγωγείο. Σου είπα την κουβέντα με το χάρη. Που ήταν το σπίτι του δίπλα από τον υπηαγωγείο. Μάλιστα. Το υπηαγωγείο της Αθής ήταν ένα θρηλυκό νηπιαγωγείο στην Πάφωνο που πέρασα διάφορα τέρατα από εκεί. Okay. Και ο Χάρης είναι πιο μικρός από μένα. Ο Χάρης είναι 1,5 χρόνο πιο μικρός από μένα. Νομίζω στο σχολείο ήταν 2 χρόνια πιο μικρός από μένα. Και είχε μια τρύπα στο σύρμα που εκχώριζε το σπίτι της μάμας του, της κυρίας Βορκά, που μετά μας έκανε και μάθημα, ήταν φιλολόγος μου στο σχολείο. Ναι. Και είχε μία τρύπα στο σύρμα και πηγαίναμε σπίτι του Χάρη και τρώγαμε πράγματα από το ψυγείο, εγώ και ο Χάρης. Το Χάρη δεν το ξέσκορε, ο Χάρης έπαιζε στο 10 λεπτά κήρυγμα. Α, ξέρω το. Εδώ δαμέ. Ναι, ξέρω το. Λοιπόν, Ρος Ταυτάς λέει, μια κωμωδία απασχολείται με διάφορα σύγχρονα θέματα από τον Gay Pride και τις διαδηλώσεις εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τα θαλασσοδάνεια. Θα σε πάρω εκεί. Είναι διάρκεια 135 λεπτά, σκηνοθεσία Χάρη Βορκά, ερμηνεύου Λάμδα Παπαδάκη, Χάρης Βορκάς, Κάπ Παροδίτη, Αγ Σιούνα, Ρέα του Τουνζή, Πι Σταθάκη. Πότε είναι? Α, παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο 9 και 4, Κυριακή 8 και έχει τηλέφωνο κρατήσεων εδώ. Ναι. Λέει μέχρι πότε να είναι, αλλά φαντάζομαι θα είναι μέχρι τότε. Τέλος πάντων, θα σε πάρω εκεί. Okay. Ήθελες θέατρο. Είπα του Χάρη, να πάω. Ναι. Λοιπόν, τι μου έφερες εδώ? Τι σου έφερα. Τι μου έφερες εδώ? Αυτό είναι δώρο από τους φούρνους. Τα νησιά φούρνους. Οι φούρνοι καμνούν τσάντες. Όχι, από τους φούρνους τα νησιά. Φούρνοι τα νησιά που... Είναι που Ικαρία. Περιοχή Ικαρία. Από την Ικαρία ήρθαν αυτοί. Ναι. Από την Ελλάδα ήρθαν αυτοί. Μάλιστα. Είπα και εγώ, ξέρω. Από την Άννα την Παδιά, η οποία είναι παρακολουθεί τα βίντεο σου. Πολύ ωραία. Και μου έστειλε και μία-μία και σε σένα μία. Και λες έστειλε και μέλη. Το φούρνο σε περιοχή, η φούρνη. Είναι νησιά, συγκρότημα νησιού. Εγώ νομίζω ότι μια Άννα που έχει φούρνο. Όχι. Δεν έχει φούρνο. Επειδή μου λες, σου την έχει στείλει από τους φούρνους. Ναι. Και λέει μου είναι η τάδε.
Κοίταξε, εγώ δεν θυμάμαι τα ονόματα των ανθρώπων που τους έχω πει μπορείτε να κάνετε Skype session με την Άγιο Στονίκη. Και λέω και εγώ θα σου πρότεινα καμιά μου φόρμα. Ευχαριστώ Άννα πάρα πολύ για την τσάντα μου έστειλε από τους φούρνους το οποίο είναι νησιά στην Ικαρία. Ικαρία, ναι. Θα την βάζω τη τσάντα μου. Πρέπει να σηκωθώ να δει ο κόσμος. Είναι τέλεια. Πολύ ωραία. Εντάξει, ξέρω την Άννα, τώρα θυμηθήκα. Άννα μου, μην με παρεξηγείς, γιατί με βλέπετε. Είμαι έτο. Έχω και το τηλέφωνο της. Είδες. Ξέρω ότι. Άννα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία τσάντα σου, Άννα μου. Δεν εγγυούμε ότι δεν θα την κλέψει η Κυριακή. Αυτό δεν μπορώ να το εγγυηθώ, αλλά θα τη φορέσω. Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά μου να σου δώσω εκείνο που σου είπα. Okay. Χθες έδειξα στον κόσμο τα σαπούνια. Τα οποία ήρθαν από το Hellenic Nature από την Αθήνα. Μου τα έβαλε με το ζόρι μέσα στη βαλίτσα μου. Όχι μέσα στη βαλίτσα μου, τη έδωσε στον άντρα μου. Σε άλλο, έθελω. Έδωσε το του Παναγιώτη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτί που έχει τα τρία σαπούνια. Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο σαπούνι είναι για το πρόσωπο. Τούτο εδώ. Mm-hmm. Θα πάρει μια θήκη σαπουνιού. Έχει. Ναι. Έχει πολύ φθηνέ στον τζάμπο. 70 λεπτά. Χθες έκανα vlog. Είδες το... Όχι, δεν προλάβα. Είδες το εκτάκτο vlog εχθές. Όχι. Εγώ έλεγα για την μέρα μου που πηδήχτηκα από το περιτύχισμα. Από αυτό το περιτύχισμα ρε για απ' έξω πηδήχτηκα. Όπως το πουγια ένα πράγμα, ναι. Και μετά είχα πει και για τα σαπούνια. Μάλιστα. Θα βάλω το link στην περιγραφή για αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θα τα πάρεις έσω σου τούτα. Θα πάρεις τρεις διαφορετικές θήκες. Μάλιστα. Σου προτείνω τρία διαφορετικά χρώματα. Okay. Εντάξει, φυσικά δεν μπορεί να σου αναγκαστικά πράγματα. Ναι. Η μία θήκη θα για το πρόσωπο. Okay. Αυτό είναι σαπούνι που πλένει στο πρόσωπο, το οποίο έχει μέσα οργανικό λάδι καναβής. Δεν έχει μέσα την ουσία, πώς τη λένε, μη φοβάσαι. Έχει και ελαιόλαδο και βοηθάει πάρα πολύ για την λιπαρότητα. Γιατί έχει και εσύ λιπαρό δέρμα όπως έχω και εγώ. Να ξεπροσέξετε ότι σήμερα βάφτηκα λίγο καλύτερα. Όχι, κάθε φορά με γίνεσαι καλύτερη. Στο τέλος θα γίνεις και άρτα. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να γίνω make-up artist. Δεν μπορώ να γίνω. Παρόλο που έχω παρακολουθήσει και το. Μιλούσα χθες το βράδυ με την Κωνσταντίνα τη Βασιλάκη, τη make-up artist στην Αθήνα και της λέω: Κωνσταντίνα, είδα στο Netflix το Glow. Μου λέει: Είδες το Glow? Της λέω: Ναι, το Glow είναι ένα τηλεπαιχνίδι όπως είναι το Masterchef, αλλά είναι για make-up artist. Και της λέω, το έβλεπα ο Κωνσταντίνας και σκεφτόμουν αν ήμουν η Κωνσταντίνα θα ήθελα να πάω στο Glow κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι για το πρόσωπο, θα το έχεις σε ένα διαφορετικό κουτί. Τούτον το μαύρο είναι για τα μαλλιά. Mm-hmm. Εχθές που διάβαζα το τι κάνει, λέει μέχρι και την τριχόπτωση λέει αποφεύγει και το κρανίο σου το ενεργοποιεί. Okay. Καλό. Μάλιστα. Για τα μαλλιά. Το έχω χρησιμοποιήσει κάμνη ωραία σαπουνιά. Και δεν είναι όπως τα παλιά τα σαπουνιά τα πράσινα που αφήναν τα μαλλιά σκληρά. Τα αφήνει μαλακά τα μαλλιά. Μάλιστα. Και αυτόν εδώ πέρα είναι για το σώμα. Το οποίο έχει και λίγες απολυπιστικές ιδιότητες. Βοηθάει πολύ. Έχει και στο σώμα λιπαρότητα. Όχι, σειρότητα. Ναι, βοηθάει στην ενυδάτωση. Λοιπόν, αυτό είναι το πακέτο σου. Είναι από το Hellenic Nature. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βάλω κάτω. Θα χρησιμοποιήσεις όμως. Εννοείται. Θα βάλω πρώτα τον άντρα μου το μεσαίο να το δεκίνω με το μαύρο. Για τα μαλλιά. Ναι. Γιατί. Γιατί βάζει σαπούνι γαϊδούρας αυτός. Όπου τη σαπούνι γαϊδούρας βρούμε, το παίρνουμε για να βάλει στα μαλλιά του. Γιατί νομίζω ότι δεν θα πέσω. Ναι. Ω Μιχάλη, σου στέλνω αυτό το σαπούνι τον που είναι με σάρκουλ, είναι με κάρβουνο. Και. Σκέφτομαι δώσω και στον Παναγιώτη με την χρονική βλάχη. Λες. Ναι, αλλά μετά δεν θα μ' αρέσει γιατί εγώ πάντα ήθελα έναν άντρα με ξυρισμένο κεφάλι. Οκ, okay, άστο. Μην το δώσεις. Το ήξερες αυτό, εγώ okay. Πάντα μου άρεσε. Πρώτη φορά τα ακούω. Ναι, από τον καιρό μου ήμουν μικρή και βλέπα τον Γιούλ Πρίνερ τον ηθοποιό και γίνονταν άλλον τον Τέλη Σαβάλας. Είχα αποκτήσει έτσι μια συμπάθεια για τους φαλακρούς άντρες και τους άντρες που έχουν πλήρως ξυρισμένο κεφάλι. Μάλιστα. Μέχρι που βρήκα άντρα με ξυρισμένο κεφάλι. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό είναι για σένα. Τώρα από την Κατρινά τη φυλάχτου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλά λουσίματα. Δεν σου δίνω κάποιο. Εσύ σου κάνω κάποιον υπονόημα ότι είσαι άλλο τι. Μια χαρά μυρίζεις, μουσικομυρίζεις. Δεν. Είδες τι ωραίο, τι ωραίο κολλιά μου κάνει τώρα ο συνάδελφος. Είναι τέλειο. Yes. Φοβερό. Yes.
Λοιπόν, 15 του Μάρτη, 15 Κυριακή, του Μάρτη. Θα κάνουμε το εισαγωγικό σεμινάριο της σειράς διαχείρισης συναισθημάτων. Πώς το έχω πει, εργαστήριο διαχείρισης συναισθημάτων. Το λέμε εργαστήριο γιατί θα διαρκέσει 4 ώρες, νομαξί, γράψαμε 4 ώρες, αλλά υπολογίστε και 5. Όχι, 4, γιατί 8 ξεκινώ ώρες το αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ακόμη που είναι ο χώρος. Όταν θα έχω έτοιμο το link με την εκδήλωση, το έχει αναλάβει η εταιρεία impressme.gr, η οποία θα διοργανώσει το σεμινάριο, θα βρει το χώρο, θα κρατήσει τις θέσεις, θα πουλήσει τα εισιτήρια και τα εισιτήρια είναι 20 ευρώ. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι ούτε λίγα ούτε πολλά. Αντίστοιχα σεμινάρια που μπορεί να τα κάνουν και άνθρωποι που να μην είναι ψυχολόγοι και μάλιστα εμείς έχουμε μαζί μας την πόλη ψυχολόγο, όπως λέμε, πόλη εργαλείο. Είσαι μαζί μας την δόκτωρα Ιστορία Θεοδοσίου, πόλη ψυχολόγος, πόλη εργαλείο. Η κοπέλα έχει το πτυχίο της στη ψυχολογία, έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και στην Ελλάδα όπως έχω και εγώ, αλλά έχει και EuroSci που είναι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πόσα μάστερ, 4 μόνο. Πόσα θες να έχω. Μόνο 4 έκαμε εσύ. Μόνο 4 μάστερ. Έχει πόσες, ένα σωρό εκπαιδεύσεις. Είναι και art therapist, είναι και για παιδιά αλλά είναι και για μεγάλους. Είναι και ειδική στα τεστ προσωπικότητας, στα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού κλπ. Και επίσης έχει κάνει και διδακτορικό στο Αριστοτέλειο, πάνω στην προεφηβεία και στην pop κουλτούρα και στην ταυτότητα φύλου και στη σχέση με ανασκόρηση. Το ξέρω, δεν είναι το μόνο διδακτορικό που διαβάζει. Και τώρα κάνει το μεταδιδακτορικό της στο ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Γι' αυτό θα το εκμεταλλευτούμε όταν θα έρχεται στην Αθήνα να ερχόμαστε και εμείς να κάνουμε. Και εμείς είσαι Αριστορίκη, μου επειδή είσαι πάρα πολύ καλή στο γράψιμο, θα γράψεις και. Κατάλαβα. Μαζί να τα κάνουμε. Εντάξει. Εσύ θα κάνεις τη σκληρή δουλειά όπως πάντα, τη βιβλιογραφική. Λοιπόν, όσοι έρθουν στα σεμινάρια, μετά το πέρας των σεμιναρίων, θα λάβουν ηλεκτρονικές σημειώσεις, οι οποίες θα είναι μια περίληψη των όσων θα λεχθούν στα σεμινάρια για ναι, θα δική τους χρήση. Σημειώσεις και θα δώσουμε και προτινόμενη βιβλιογραφία που θα είναι μόνη της το για αρχάριους, μπράβο, αλλά και για ανθρώπους που μπορεί να έρθουν και να έχουν γνώσεις πάνω σε αυτά. Θα δώσω δύο ήδη βιβλιογραφίες. Μπράβο, κόρη! Μα είδες άμα ανοίξεις μαζί σου μια γυναίκα ακαδημαϊκή. Τι είδες το βίντεο που έκανα χτες. Έχεις καταλάβει ότι στην Καλαβασό δεν έχουμε αντιδίκτυο καλό. Όχι. Τώρα θα το φτιάξουν και θα τα βλέπουν. Όχι ρε, θέλω να το δεις το βίντεο που έκανα χθες. Έστειλε μου μια φίλη που η οποία έχει πάρα πολύ καλές σπουδές στη ψυχαναλύση και μου είπε να κάνω κάτι για τους μηχανισμούς άμυνας. Αυτό που σου στείλατε. Α, ναι. Και θέλω να το δεις γιατί θα το δω. Διάβασα πολύ για καιρό το βίντεο και έμαθα και πολλά πράγματα. Θα το δω. Είναι ωραία να κάνω βίντεο για θέμα που δεν το. Που δεν το ναι, κατέχω, γιατί μαθαίνουμε. Ναι. Ναι, λοιπόν, άρα θα τα πούμε από κοντά μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου στην Αθήνα, 15 Μαρτίου, 3 με 7 το απόγευμα, κάπου στο κέντρο, ακόμη δεν ξέρουμε πού. Μόλις είναι έτοιμη η εκδήλωση και ο σύνδεσμος από πού μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας, θα το ποστάρω και κάτω από αυτό το βίντεο και κάτω από άλλα βίντεο. Και επίσης, μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια από άλλες πόλεις, ποιοι ενδιαφέρεστε για να το, αυτό το σημείο θέλουμε να το πάρουμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες πόλεις, αν υπάρχει αρκετή συμμετοχή ώστε να μπορέσει να διοργανωθεί το σεμινάριο, να το πάρουμε και σε άλλες πόλεις. Ωραία. Αυτό ήταν το έκτακτο της μέρας με την κουμπάρα και πάμε στη δουλειά μας που πρέπει να κάνουμε, τα γραμματά σας. Γεια σας. Απόψε βγαίνει το σημερινό.